Μάιος του 2018, όταν ο 26χρονος Αλέξης με τρεις σφαίρες σκοτώνει τον πατέρα του στη Ζάκυνθο, λίγο έξω από το χωριό Βολίμες. Το έγκλημα συγκλονίζει το Πανελλήνιο, καθώς το κουβάρι της ιστορίας που σιγά σιγά ξετυλίγεται, φέρνει στο φως ένα τεράστιο οικογενειακό δράμα. Ο Αλέξης και τα αδέρφια του ήταν θύματα βασανιστερίων και άγριας κακοποίησης από τον ίδιο του τον πατέρα, σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο. Ο πόνος, το ξύλο και τα απίστευτα βασανιστήρια που βίωναν για χρόνια ήταν εκείνα που όπλησαν το χέρι του και σκότωσε τον ίδιο τον πατέρα, όπως ο ίδιος θα πει στις ανακριτικές αρχές. Όταν βρέθηκε μπροστά τους μετά το φωνικό, τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης προκαλούν ανατριχύλα. Σχεδόν καθημερινά ο πατέρας τους χτυπούσε μέχρι να ματώσουν. Ως παιδί δεν έζησε ανέμελα χρόνια. Δεν ένιωσε την τρυφερότητα που απολάμβαναν οι συνομήλικοί του. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος του ο πατέρας, τον έδαινε σε καρέκλα για να τον τιμωρήσει, τον έβαζε να κάνει σκληρές αγροτικές δουλειές και να ζητιανεύει, ενώ το ξύλο ήταν καθημερινότητα. Ο Αλέξης, όταν ενηλικιώθηκε, κατάφερε και έφυγε από το σπίτι προσπαθώντας να φτιάξει τη ζωή του. Όμως, όπως λέει η φρίκη που γνώριζε ότι ζούσαν τα δύο μικρότερα ετεροθαλή αδέρφια του, ήταν κάτι που τελικά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Ο Αλέξης κλονίζεται και αποφασίζει να δώσει ένα τέλειο στον εφιάλτη που ζούσε τότε η μικρή του αδερφή. Δίνει ραντεβού με τον πατέρα του και τον σκοτώνει με μια καραμπίνα. Τον 70χρονο εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος ένας οδηγός ταξί που περνούσε τυχαία από το σημείο και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Ο Αλέξης, μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, έσπασε και ομολόγησε ότι εκείνος το έκανε. Μετά την απολογία του, προφυλακίζεται. Το θύμα ήταν ένας φιλήσυχος και αγαπητός άνθρωπος του χωριανού, του λέει ο αδελφός του θύματος και θείος του Αλέξη. Ο αδελφός μου ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Είχε πολλά λεφτά και λίρες. Τα παιδιά τα αγαπούσε, τα φρόντιζε, τα είχε καθαρά. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και γέμιζε το αυτοκίνητό του με πράγματα για εκείνα. Εγώ τον έβλεπα, δεν υπήρξε ποτέ βίαιος. Όλα αυτά είναι μια σκευωρία και συκοφαντίες. Ο 27χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο, λέγοντας μεταξύ άλλων. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου. Ο ίδιος ο πατέρας μου με αυτά που έκανε μου δημιούργησε πόνο, οργή. Δεν υπήρχε μέρα που να μη φάμε ξύλο, που να μη δω τη μητέρα μου να σέρνεται, που να μη βγάζω αίμα από το στόμα και τη μύτη. Δεν ήταν πατέρας, ήταν τέρας. Δεν ενδιαφερόταν για κανέναν. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο πατέρας του τον εξωθούσε στη ζητιανιά, ενώ συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για το πώς έφτασε στην δολοφονία του. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά του αναγνωρίζει ελαφρυντικά που μειώνουν την ποινή του. Έλα, Ο Αλέξης καταδικάστηκε σε 8 χρόνια με αναστολή ως το εφετείο και ως τότε είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αλέξη, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Λεωνόρα μου. Καλησπέρα. Καταρχήν, θέλω να μου πεις αν θέλεις να μιλάμε στον ενικό ή στον πληθυντικό. Εννοείται, θα μιλάμε στον ενικό. Από σεβασμό. Στον ενικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι νέο παιδί. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι και εγώ ακόμα αρκετά νέα. Και γιατί νομίζω ότι θα κάνει καλό και στους δυο μας, έτσι να είναι λίγο πιο χαλαρό το κλίμα. Γιατί από μόνη της η κατάσταση φέρνει σε αμηχανία και τους δυο μας. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σένα. Πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Έχω δώσει πολύ μάχη και με τους συνεργάτες σου ειδικά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν ήθελα προσωπικά να βγω πουθενά. Το ξέρω. Γιατί, εντάξει. Πραγματικά, όλο αυτό που έχει γίνει, θέλω να τα αφήσω πίσω μου, να ξεχάσω και να προχωρήσω λίγο τη ζωή μου. Επειδή αυτή η ιστορία η δική σου, πέρα από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στον κόσμο, στην κοινή γνώμη, στους ανθρώπους που παρακολουθούν τηλεόραση και αυτά. Μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο, για την κοινή γνώμη και για τον κόσμο, πιστεύω ότι έχω την υποχρέωση να βγω και να πω δύο πράγματα για το ποιος είναι ο Αλέξης. Αν εγώ ήθελα να έρθει σε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε πράγματα που σκέφτεσαι, που νιώθεις, που έχεις ζήσει και σε φτάσανε σε...
Είναι πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω ακόμη και σήμερα. Θες να ξεκινήσουμε λιγάκι λέγοντας μου πώς ένιωσες τώρα που έβλεψες αυτό το βίντεο, που έχει ουσιαστικά ένα ρεζουμέ πολλών χρόνων ζωής δική σου. 27 χρόνια. 27 χρόνια. Για άλλους φαίνονται λίγα, αλλά για μένα πραγματικά είναι πάρα πολλά. Γιατί όλη μου τη ζωή έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Γενικά, όλη η ζωή μου. Πάμε να πάρουμε από την αρχή. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, έτσι. Στη Ζάκυνθο, ναι. Η μητέρα σου πόσα χρόνια ήταν παντρεμένη με τον πατέρα σου? Με τον πατέρα μου ήταν περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια παντρεμένη με τον πατέρα μου. Είσαι το μοναδικό παιδί που έχει η μητέρα σου με τον πατέρα σου? Ναι, με τον πατέρα μου είμαι μοναδικός. Όλα τα υπόλοιπα αδέλφια είμαστε ετεροθαλή, ναι. Έτσι. Ναι. Εσύ, από πότε έχεις μνήμες πληγωτικές, βασανιστικές από τον πατέρα σου? Από την πρώτη μέρα που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο, έβλεπα στο σπίτι μου μόνο ξύλο, φωνές, βρισιές, κακοποίηση και πολλά άλλα που πραγματικά είναι πολύ δύσκολα να τα πω με λόγια. Από τον πατέρα σου προς τη μητέρα σου ή ήσουν και εσύ θύμα? Και προς τη μητέρα μου και εγώ. Ήσουν αποδέκτης και εσύ. Αλλά και τα ετεροθαλή αδέρφια μου, τα οποία είχε αποκτήσει η μητέρα μου από το πρώτο της γάμα. Mm-hmm. Άρα ασκούσε κακοποίηση και σε παιδιά που δεν ήταν και δικά. Ναι, φυσικά, του, φυσικά, φυσικά. Μεγάλη κακοποίηση. Δύσκολα χρόνια. Όλες αυτές τις στιγμές, ας πούμε, που διαβάσαμε και στην κατάθεσή σου και που είδαν και το φως της δημοσιότητας για κακοποίηση λεκτική, ψυχική, σωματική. Λεκτική, πραγματικά, σωματική, ψυχολογική. Κάποια πράγματα δυσκολεύεσαι δηλαδή να τα κάνεις εικόνα, ναι, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έφτασα εγώ στο σημείο να αφαιρέσω τη ζωή του πατέρα μου. Θα φτάσουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο περισσότερο την περίοδο που εσύ ήσουν ένα παιδί. Μπορούσες να δώσεις εξηγήσεις. Σαν παιδί, ένα παιδί, όταν βιώνει αυτές τις σκηνές και αυτά τα γεγονότα μέσα του, πώς τα ερμηνεύει? Θεωρεί ότι είναι έτσι όλες οι οικογένειες? Εσύ πότε άρχισε να καταλαβαίνεις ότι αυτό που ζεις μέσα στο σπίτι σου δεν είναι υγιές? Εγώ προσωπικά μεγαλώνοντας και συγκεκριμένα όταν έφυγα από τον πατέρα μου, γιατί έχω μείνει και μετά το χωρισμό της μητέρας μου με τον πατέρα μου, έμεινα περίπου 3 χρόνια μαζί του, οι δυο μας. Οι δυο σας. Μείναμε οι δυο μας. Πώς και δεν ακολούθησες τη μητέρα σου? Δεν την ακολούθησα γιατί, αν με ρωτήσεις αν ήταν επιλογή μου. Είχε πάρει ο πατέρας την επιμέλεια. Είχε πάρει την επιμέλεια ο πατέρας μου, ναι. Και δεν μπόρεσε η μητέρα μου, έπρεπε να κάνει δικαστήριο. Να πάρει την επιμέλεια, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Εντάξει, δεν την αδικώ. Η μητέρα σου έφυγε από το σπίτι? Ναι. Σαφώς μην μπορώντας να... Έφυγε μετά από πολλούς καυγάδες και με έναν τελευταίο ειδικά καυγά που ήταν το κερασάκι στην τούρτα πραγματικά. Ήσουν μπροστά σε αυτόν τον καυγά? Ναι, φυσικά. Έχεις εικόνες? Σε όλους τους καυγάδες. Σε όλους. Πόσο χρονών ήσουν όταν έγινε αυτός ο καυγάς? Πριν χωρίσει η μητέρα μου με τον πατέρα μου. Αυτός που μου είπες ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα. 9 χρονών. Ήσουν 9 χρονών. 9, 10. Μετά από κάθε καυγά, τι γινόταν? Η μητέρα μου γενικά φοβόταν. Φοβόταν. Εν τω μεταξύ, εκτός από το φόβο που δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν είχε και πού να πάει. Γι' αυτό σου λέω, σε καμία περίπτωση δεν θέλω και δεν είναι σωστό να ρίξω ευθύνες στη μητέρα μου. Τι θυμάσαι εκείνη τη βραδιά λοιπόν που έφυγε η μαμά σου από το σπίτι? Ναι, φυσικά. Προσπάθησε να σε πάρει? Προσπάθησε σε πάρα πολύ να με πάρει. Αλλά προσπάθησε. Και ερχόταν και αργότερα στην πορεία όταν έμενα με τον πατέρα μου, ερχόταν συνέχεια. Μου έφερνε πράγματα. Όταν εσύ συνειδητοποίησες ότι η μητέρα σου φεύγει, εγκαταλείπει τον πατέρα σου, τι συναισθήματα σε κύριευσαν? Γιατί είναι αλλιώς ένα παιδί να έχει τη μητέρα του μέσα σε ένα σπίτι. Είδα ότι εκεί πραγματικά καταστρέφεται η ζωή μου. Γιατί όταν ένα παιδί χάνει. Αποχωρίζεται, στο πω καλύτερα, κάποιον από τους δύο γονείς και μένει μόνο με τον έναν. Και μένει και όλο με αυτόν που είναι κακοποιητικός. Φυσικά, φυσικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ δεν είχες εκφράσει την άποψή σου, που θες να πας? Όχι, να σου πω την αλήθεια, όχι. Φοβόσουνα. Ο πατέρας μου, εκτός από το φόβο που μου είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, τον έτρεμα πραγματικά, τον φοβόμουν πάρα πολύ, είχε πειθό.
Ήταν χειριστικό. Και με είχε κάνει να πιστεύω πως η μητέρα μου είναι λάθος και ο πατέρας μου είναι σωστός στην οικογένεια. Άρα εσύ είχες σύγκρουση δηλαδή μέσα σου. Ναι, φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Ναι, μεν αγαπούσες πολύ τη μητέρα σου, αλλά ο μπαμπάς σου είχε πει ότι φταίει εκείνη για όλα. Ναι, με είχε πείσει, ναι. Το ότι ο μπαμπάς σου, ας πούμε, σε κακοποιούσε, δεχόσουν βία από τον πατέρα σου. Ναι. Αυτό εσύ μέσα σου πώς το δικαιολογούσες. Πώς είχε πείσει δηλαδή να το δέχεσαι χωρίς να αντιδράσει. Δεν ήξερα πράγμα. Πραγματικά τι να δεχτώ και τι να δικαιολογήσω. Και τι είναι το σωστό και τι είναι και το ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, λάθος πράγματα που τα βλέπω σήμερα λάθος, τότε όταν ήμουν μικρός τα θεωρούσα σωστά. Δυστυχώς. Είχε κάνει με τον τρόπο το να τα θεωρώ σωστά. Όταν λοιπόν μείνατε μόνοι σας αυτά τα 3 χρόνια, συνέχισε να είναι κακοποιητικό. Πάρα πολύ κακοποιητικό. Πες μου μια αφορμή που θα μπορούσε να τον κάνει να είναι βίαιος απέναντί σου. Δεν υπήρχε αφορμή. Καμία. Ούτε αιτία ούτε αφορμή. Η μητέρα σου αφού του έφυγε, ας πούμε, εξακολούθησε υποθέτω να ανησυχεί πολύ για σένα. Σε έβλεπε, την έβλεπες. Με έβλεπε όχι πολύ συχνά και πολλές φορές μάλιστα ερχόταν στο σπίτι να με δει που έμενα με τον πατέρα μου και ο πατέρας μου δεν με άφηνε να βγω έξω. Κλείδωνε την πόρτα, έκλεινε τις κουρτίνες και μου έλεγε άστι, θα βαρεθεί και θα φύγει. Μη βγεις. Η μάνα σου μας παράτησε. Δεν υπάρχει λόγος να τη δεις, να τη συναντήσεις. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γύρω από όλα αυτά τα οποία εσύ είσαι παιδί, δεν μπορείς να ξεχάσεις. Ξέρω, επειδή έχω διαβάσει αποσπάσματα την κατάθεσή σου, που έχει γίνει λόγος για πάρα πολύ σκληρά περιστατικά. Ένα μικρό παιδί, δυστυχώς, κάποια πράγματα που ζει, που βλέπει, είναι δύσκολο να τα διαγράψει από τη μνήμη του και να τα ξεχάσει. Θυμάμαι όταν ερχόταν η μητέρα μου στο σπίτι και μου έφερνε πράγματα, σοκολάτες, διάφορα, που ζητάει ένα παιδί, που θέλει να έχει ένα παιδί. Απλά πράγματα. Όπως τα έφερνε, ο πατέρας μου έπαιρνε τη σακούλα και την πέταγε στα σκουπίδια. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ το μεγαλύτερο εξευτελισμό. Ήταν πραγματικά μεγάλος εξευτελισμός για μένα. Όταν ένα πρωί με πήρε από το χέρι, περάσαμε το καράβι, πήγαμε στην Κυλλήνη απέναντι. Μου έσκισε τα ρούχα και με έβαλε να ζητιανεύω. Εκεί πόσο χρονών ήσουν? Για να βγάλει λεφτά. Ήμουνα 12 χρονών. Ξύπνησε ένα πρωί δηλαδή. Ξύπνησε ένα πρωί και μου λέει σήκω, φεύγουμε. Του λέω πού πάμε. Θα δεις, μου λέει. Με παίρνει από το χέρι, με βάζει στα μάξι, περνάμε απέναντι με το καράβι και με έβαλε να ζητιανεύω. Ο ίδιος μου ο πατέρας για να βγάλει λεφτά. Εσύ που θα το επειδή φοβόσουν κιόλας, ίσως είναι το καθεστώς του φόβου και του τρόμου. Φυσικά, φοβόμουν, έτρεμα, δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Αυτό έγινε μόνο μία φορά? Ναι, μία φορά. Μία φορά, αλλά μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Με έχει σημαδέψει. Τα περιστατικά που έχεις περιγράψει της σκληρής βίας, που κατέληγαν πάντα με ένα αιμόρφητο πρόσωπο, ας πούμε. Ναι. Που πολλές φορές έσταζε το αίμα από το πρόσωπο και σας υποχρεώνει να φάτε μέχρι το φαγητό στο οποίο έσταζε το αίμα. Όλες αυτές οι σκηνές που εμείς όταν τις διαβάζουμε λέμε είναι ταινία αυτό που μας περιγράφει τη στιγμή ο Αλέξης. Ναι, είναι σαν ταινία πραγματικά. Τις έχεις ζήσει εσύ μόνο ή και τα αδέλφια σου όλα? Και εγώ και τα αδέλφια μου. Σας χτυπούσε χωρίς να υπάρχει έστω μία αφορμή, δηλαδή. Να σου πω ένα απλό περιστατικό. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο Τάσος. Ο Τάσος που γνωρίζαμε στην εκπομπή πέρσι, τέτοια εδώ, εποχή. Ναι, ναι. Μικρό παιδάκι. Πήγε να ανέβει πάνω σε μια καρέκλα πλαστική. Και για ποιο λόγο ανέβηκε πάνω. Έφαγε το ξύλο της ζωής του. Η μητέρα σου εκείνη την περίοδο, όταν έβλεπε αυτά τα περιστατικά βίας, προσπαθούσε να σας υπερασπιστεί, έμπαινε μπροστά. Φυσικά, ή φοβόταν φυσικά έμπαινε μπροστά. Και βέβαια να υποθέσω ότι κατέληγε να τρώει και εκείνη ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Πολλές φορές κλειδωνόταν στις τουαλέτες η μητέρα μου να γλιτώσει. Εμείς φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον πατέρα μου να λέει: θα βγει η μάνα σας, δεν θα βγει. Από την τουαλέτα που έχει κλειδωθεί, θα δείτε τι θα της κάνω, μόλις βγει. Όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε,
της βίας. Με τόσο βαριά χτυπήματα που μάλιστα γινόντουσαν εμφανίκες στο πρόσωπό σας. Mm-hmm. Με τόσες φωνές. Κανείς δεν είχε ακούσει, δεν είχε δει, δεν είχε ενημερωθεί, δεν είχε έστω υποπτευθεί. Ελεονόρα μου, πολλοί ήξεραν. Πολλοί ήξεραν πολλά. Κανείς όμως δεν έκανε τίποτα. Η μητέρα σου, ας πούμε, είχε φύγει ποτέ να πάει να καταγγείλει αυτή τη συμπεριφορά του πατέρα σου στις αρχές, στις αρμόδιες αρχές, σε κάποιο φορέα. Ναι, τον είχε καταγγείλει όταν κατάλαβε ότι είχε ασελγήσει πάνω στην αδερφή μου, τη μεγαλύτερη αδερφή μου. Αυτό το κατάλαβε γιατί το μαρτύρησε η ίδια το η αδερφή. Το μαρτύρησε η μικρή, ναι. Και πήγε να τον καταδώσει. Μικρό κορίτσι τώρα, 6-7 χρόνων πόσο ήταν, πήγε και της είπε διάφορα. Πήγε, τον κατήγγειλε στην αστυνομία, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Όπως δεν έγινε τίποτα και με τις τόσες καταγγελίες που είχε κάνει ο κόσμος. Άρα υπήρχε κόσμος που γνώρισε, είχε κάνει και εκείνος καταγγελία. Είχε κάνει καταγγελίες ο κόσμος, όχι όμως τότε όταν ήμουνα εγώ, μικρός. Και περνούσα εγώ τα βασανιστήρια. Είχε κάνει καταγγελίες ο κόσμος, στο χαμόγελο του παιδιού, στην πρόνοια, σε πολλά, στην αστυνομία, στην εισαγγελία. Και δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία έτσι ώστε να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Τι ακριβώς γινόταν, δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω. Έφυγε τόσο πολύ η κατάσταση αυτή από τον έλεγχο. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν είναι απαραίτητα διαφορία. Είναι ένα αίσθημα ότι τώρα εμείς θα βοηθήσουμε, εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα. Μην ανακατευτούμε και βρούμε και τον πελά μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και ουσιαστικά αποσιωπούνται έτσι, με αυτόν τον τρόπο όλες αυτές οι ιστορίες. Τη διπλανή πόρτα που είναι της κυριολεκτικά διπλανής πόρτας, της διπλανής πόρτας. Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω και αυτός είναι ο λόγος που ήρθε τόσος κόσμος και με στήριξε τότε στη Ζάκυνθο, έξω από το δικαστήριο. Γιατί εκτός ότι ήξερε ο κόσμος τι παιδί είμαι και ποιος είναι ο Αλέξης από μικρό παιδί, ήξεραν και τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Εσείς με τον πατέρα σου ζήσατε όλα τα αδέλφια 9 χρόνια. Ναι. Μετά η μητέρα σου έφυγε. Ο πατέρας σου ξαναέφτιαξε τη ζωή του. Ναι. Παντρεύτηκε άλλη γυναίκα. Ναι, ξαναπαντρεύτηκε. Έκανε και άλλο παιδί με αυτή τη γυναίκα. Ξαναπαντρεύτηκε με μια γυναίκα από τη Ρουμανία. Mm-hmm. Και απέκτησε 2 παιδάκια. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Ήταν το ίδιο ο κακοποιητικός και με την καινούργια του γυναίκα και τα 2 παιδιά που απέκτησε μαζί της. Ναι, ναι. Την τελευταία του σύζυγο τη γνώρισε όταν λίγο πριν φύγω εγώ. Λίγο πριν τον αφήσω και φύγω να πάω στη μητέρα μου. Εσύ δεν σκέφτηκες ποτέ να την ενημερώσεις για το τι άνθρωπο είναι ο πατέρας σου? Εγώ, Ελεονόρα μου, φοβόμουν για τον εαυτό μου. Έτρεμα. Ακόμη και την τελευταία στιγμή, πριν κάνω ό,τι κάνω, τον έτρεμα. Τον φοβόμουν αυτόν τον άνθρωπο. Πώς είναι ένα παιδί να φοβάται τόσο πολύ τον πατέρα του? Δηλαδή, όταν τον έβλεπες, όταν άκουγες την πόρτα να γυρίζει σπίτι, την ανοίγει πόρτα και να γυρίζει σπίτι, όταν ήξερες ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τόσο αδιάφορο και χαζό, που όμως μπορεί να τον βγάλει εκτός ορίων και να αρχίσει να σε κακοποιεί. Πώς ζει ένα παιδί έτσι, τι νιώθεις? Εύχομαι όλα αυτά που έχω νιώσει εγώ να μην τα νιώσει κανένα παιδί στη ζωή του. Ποτέ. Σε τι ηλικία αποφάσισες να φύγεις από το σπίτι? Έφυγα κρυφά ένα βράδυ. Ήμουνα 15 χρονών. Το άφησα ένα σημείωμα και έφυγα. Είχε συμβεί κάτι? Είχε γίνει ένας μεγάλος καυγάς με τη τελευταία του σύζυγο. Έφαγα κι εγώ πάρα πολύ ξύλο, εκείνο το βράδυ. Και τα άλλα αδέλφια, τα μικρά? Όχι, τα άλλα δεν είχαν γεννηθεί. Δεν είχαν γεννηθεί ακόμα. Και έτσι αποφάσισα να φύγω. Τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα? Του έλεγα φεύγω και να μην ψάξει να με βρει. Του είπες γιατί? Δεν του είπα γιατί, όχι. Έψαξε να σε βρει? Έψαξε να έρθει την επόμενη μέρα. Πού πήγες εσύ? Πήγα στο σπίτι του πατριού μου. Στη μητέρα σου, η οποία μητέρα σου όλο αυτό το διάστημα έχει βρει έναν άλλον άνθρωπο. Είχε φτιάξει τη ζωή της ξανά. Ναι. Όταν πήγες στη μητέρα σου, ανοίγει η μητέρα σου την πόρτα και σε βλέπει μπροστά. Τι της λες? Της λέω, μάνα ήρθα και δεν πρόκειται να ξαναφύγω ποτέ. Εκείνο το βράδυ κλαίγαμε και οι δύο.
Κλαίγαμε όλη νύχτα. Η μητέρα σου ένιωθε ότι εσύ πλέον έχεις καταλάβει. Mm-hmm. Είσαι πλέον 15 mm-hmm. χρόνων, δεν μπορεί να σε χειραγωγήσει. Έχεις αρχίσει φυσικά να καταλαβαίνεις τι γίνεται στην οικογένεια αυτή. Ποιος είναι ο άρρωστος και ποιος όχι. Ο πατριός σου. Ο πατριός μου είναι πραγματικά ένας άγιος άνθρωπος. Ένας άγιος άνθρωπος. Που στάθηκε πολύ στην μητέρα μου, στάθηκε πολύ σε εμάς. Παρόλο που δεν είμαστε δικά του παιδιά. Έψαξε να σε βρει, να σε διεκδικήσει. Ο πατέρας μου. Mm-hmm. Όχι, το μόνο που έκανε ήταν να έρθει την επόμενη μέρα στο σπίτι του πατριού μου. Mm-hmm. Εγώ δεν βγήκα να τον δω καν. Κρύφτηκα στο σπίτι του πατριού μου. Και έφυγε, δηλαδή δεν... Χάσατε επαφή δηλαδή μετά, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, μετά δεν είχαμε επαφές. Καμία. Δεν είχαμε επαφές. Εσύ ένιωθες να λυτρώνεις, γιατί ξέρεις, το να φεύγεις από ένα σπίτι το οποίο σε έκανε να περνάς δύσκολα, δεν σημαίνει ότι σταματάει αυτόματα και ο πόνος ο ψυχικός που έχεις εισπράξει από αυτά τα βιώματα. Σίγουρα. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι περασμένα. Ξεχασμένα όμως όχι. Ειδικά από τη μνήμη ενός παιδιού, ενός μικρού παιδιού, πονεμένου παιδιού. Δεν φεύγουν κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Πόσο μάλλον όταν είναι συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες αυτές οι καταστάσεις και είναι όλες άσχημες. Βίωμα, είναι η πλέον. Εγώ προσωπικά δεν έχω να θυμάμαι κάτι από τον πατέρα μου, δυστυχώς. Κάτι καλό. Μετά από πόσο καιρό που ζεις με τη μητέρα σου, ο φόβος αυτός έχει αρχίσει σιγά σιγά να μην τον βιώνεις τόσο έντονο. Ήσουν 15 χρόνια, μετά από πόσο καιρό άρχισες να νιώθεις πιο ασφαλής. Μετά τα 20. Μετά τα 20. Μετά τα 20. Ολόκληρα χρόνια, ναι, δηλαδή. Πάλευες με τον εαυτό σου. Φυσικά. Πάλευα με τον εαυτό μου και πίστεψέ με, ακόμα πάλευα με τον εαυτό μου. Όλο αυτό το διάστημα εκείνος απέκτησε άλλα δύο παιδιά. Ναι. Εκείνη την περίοδο που εσύ μάθαινες ότι αυτός αποκτάει παιδιά με την άλλη τη γυναίκα, θα σκεφτόσουν καθόλου αυτά τα παιδιά? Αν τα σκεφτόμουν, φυσικά. Μέσα σου δηλαδή ήξερες βουβά και σιωπηλά ότι η ιστορία απλά επαναλαμβάνεται. Ήμουν σίγουρος ότι αυτά που έχω περάσει εγώ, αυτά που έχουν περάσει τα μεγαλύτερα αδέρφια μου, τα περνάνε και αυτά. Ήμουν σίγουρος. Υπήρξε στην κατάθεση ένα κομμάτι το οποίο έλεγε ότι ο μπαμπάς σου σε παρακάλεγε να του φέρεις γυναίκες. Ναι, ναι. Η άλλη γυναίκα έφυγε από τη ζωή του. Η άλλη γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Απέθανε. Πέθανε. Αφήνοντας πίσω απροστάτευτα και ορφανά από μαμά, mm-hmm. τα δυο της τα παιδιά. Τα δύο μικρά παιδιά, ναι. Ηλικίες. 8 χρονών το αγοράκι και 9 το κοριτσάκι. Όταν έφυγε η όταν μητέρα τους. Όταν έφυγε η μητέρα τους. Δηλαδή πέρασαν, πιστεύω, πολύ άσχημα. Και τα δύο μικρότερα αδέρφια μου. Πότε τα γνώρισες αυτά τα παιδάκια, αυτά τα αδελφάκια, τα τεροθαλήσου, αδελφάκια, τα τελευταία? Τα παιδιά τα γνώρισα, τα είδα πρώτη φορά πριν πεθάνει η μητέρα τους, σε ένα δικαστήριο που είχε ο πατέρας μου τότε, και μου ζήτησε τότε, θυμάμαι, να πάω να τον βοηθήσω να κρατήσω τα παιδιά, γιατί δεν είχε κάπου να τα αφήσει. Mm-hmm. Άρα αυτή ήταν η πρώτη σου επαφή, η πρώτη σου γνωριμία με τα παιδιά. Και παρόλα αυτά που είχαν συμβεί, παρόλο τον πόνο και όλα αυτά που είχα βιώσει από αυτόν τον άνθρωπο. Καλά, δεν εξυπηρέτησες τον ίδιο. Είπα τα παιδιά, ναι, όμως, περισσότερο. Μόνο και μόνο για τα μικρά. Μόνο και μόνο για τα παιδιά. Πήγαινε. Και πήγα. Ήτανε μικρά τα παιδιά, δηλαδή εσύ κατάλαβες από την επαφή σας. Τότε ήταν 6-7 χρονών τα παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλα όμως για να μπορέσουν να εκφράσουν. Ναι, σίγουρα. Το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Τα παιδιά με αγαπούσαν πάρα πολύ. Και με τον τρόπο τους. Κάθε φορά που με έβλεπαν, όταν πήγαινα στο σπίτι, τώρα τελευταία τουλάχιστον, όταν ήταν να φύγω, έβαζαν τα κλάματα. Ξέρεις, αυτό μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα. Όχι μόνο ότι σε αγαπούσαν, ναι, αλλά ξέραν ότι θα μείνουν μόνα τους πάλι με τον πατέρα το τους. Το ένιωθα αυτό το πράγμα. Το ένιωθα. Και μου έλεγαν, θα ξανάρθεις. Mm. Ναι, θα ξανάρθω. Δεν σου είχαν πει όμως κάτι. Ή με τον τρόπο του έστω να καταλάβεις εσύ που το έχεις ζήσει, αν γίνεται ξανά. Όχι, δεν μου είπαν κάτι. Τα παιδιά, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι. Εσύ τα ρώτησες έμεσα? Όχι, δεν βρήκα την ευκαιρία να τα ρωτήσω. Να τα ψαρέψεις. Δεν βρήκα την ευκαιρία. Γιατί ποτέ ο πατέρας μου δεν μας άφηνε μόνους. Αρχίσατε να επικοινωνείτε ξανά, ας πούμε, ή ήταν μία εξυπηρέτηση που την έκανες? Όχι, μία εξυπηρέτηση, και να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να τον αποφύγω κιόλας μετά. Παρόλο που ήθελα να βλέπω τα αδέρφια μου και να ξέρω πώς περνάνε, πώς ζουν. Αλλά επειδή υπήρχε και η μητέρα τους, ήταν στη ζωή και ήξερα ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος, γιατί όπως σου είπα, για λίγο διάστημα έχω μείνει μαζί της. Έμεινα μαζί της.
Εντάξει, ήξερα πως τα παιδιά είναι καλά. Ο πατέρας σου έπαιρνε έτσι τηλέφωνο και σου λέγε Αλέξη, θα μου φέρεις γυναίκες, ας πούμε. Ναι, τον τελευταίο καιρό είχαμε φτιάξει κάπως τη σχέση μας. Εσύ γιατί ένιωθες την ανάγκη να ξαναφτιάξεις τη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο? Περισσότερο για τα παιδιά. Τα αδέλφια σου, όχι για μένα. Όχι για μένα. Για μένα ο πατέρας μου είχε. Τον είχα σβήσει σαν πατέρα. Δυστυχώς. Περισσότερο για τα παιδιά, για να είσαι από κοντά και να μπορείς να καταλαβαίνεις αν παίζει κάτι κακό. Ήθελα ή να όχι. Βλέπω τα παιδιά, να δω πώς ζουν αυτά τα παιδιά, πώς συμπεριφέρεται ο πατέρας μας σε αυτά τα παιδιά. Γιατί ήξερα τη συμπεριφορά που. Απέναντί σας. Απέναντί μου, φυσικά. Και πότε άρχισες να καταλαβαίνεις ότι ούτε τα αδέλφια αυτά την έχουν γλιτώσει? Εκτός από αυτό που έβλεπα, το σπίτι, γιατί τα παιδιά τα είχε και ζούσαν σε μια τρόγλη, πραγματικά, σε ένα χειροστάσιο. Ένα απόγευμα πήγα να τα δω, τους πήρα πράγματα, διάφορα, καθίσαμε, τα είδα. Και κάποια στιγμή βρίσκω την ευκαιρία, πήγε για ένα λεπτό ο πατέρας μου στην κουζίνα. Και βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω το κοριτσάκι τι έχεις, γιατί ήταν αναστατωμένο. Δεν μπορούσε να καθίσει σε ένα σημείο. Του λέω, αγάπη μου, τι έχεις? Και μου λέει, πονάω. Με το που μου είπε πονάω, καταλαβαίνεις που πήγε αμέσως στο μυαλό μου. Βέβαια. Τι έκανες? Τι έκανα? Δεν αντέδρασα, σηκώθηκα και έφυγα. Ήμουν χάλια πραγματικά. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα πού να πάω. Πού να ζητήσω βοήθεια. Να πήγαινα στην αστυνομία. Okay. Μακάρι να είχα πάει. Μακάρι να είχα πάει. Και να μην είχε συμβεί όλο αυτό. Να μην είχα φτάσει εγώ σε αυτό το σημείο. Η ίδια μου η μητέρα τότε πήγε στην αστυνομία και πάλι δεν έγινε τίποτα. Έμεινε έτσι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα παιδάκια αυτά ζουν μια κόλαση. Ναι, φυσικά. Νιώθεις ότι είσαι σε διέξοδο, δεν μπορείς να κάνεις το ορθόν και να πας και το αυτονόητο να πας να κάνεις μια καταγγελία. Και. Και δυστυχώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εκείνη την ημέρα έγινε? Όχι εκείνη την ημέρα. Την επόμενη. Την επόμενη μέρα. Όλο αυτό βέβαια σε ένα στροβίλες μέσα στο μυαλό σου, ναι, έτσι. Φυσικά. Έχασες τον ύπνο. Φυσικά. Σου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα πώς θα τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Πήγαινα στη μητέρα μου. Τις το πες. Και της έλεγα, μάνα, είμαστε συνένοχοι αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε? Άρα το εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα. Ναι, φυσικά. Τι θα γίνει, λέω, με αυτά τα παιδιά? Μου λέει, παιδί μου, τι να κάνουμε? Εφόσον δεν μπορεί να βοηθήσει καμία αρχή. Εδώ δεν είχε βοηθήσει η ίδια το δικό της το παιδί, δεν μπορούσε να βοηθήσει το δικό της το παιδί. Μου είπε, αγόρι μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Προσπάθησε να ερεμήσει. Και πολύ απλά μου λέει, σταμάτα να πηγαίνεις και εκεί. Γιατί μάλλον σου κάνει κακό όλο αυτό. Σε κάποια φάση στην ομολογία σου είπες ότι κάποια στιγμή ο πατέρας σου σου είπε να του πας την αδελφή σου. Συνέχεια μου το λέγει αυτό. Και στο τηλέφωνο. Για ποια αδελφή μιλούσε τώρα? Για τη μεγαλύτερη αδελφή. Για τη μεγαλύτερη αδελφή σου. Ναι. Είχε αιμονή. Είχε μεγάλη αιμονή με την αδερφή μου, με παρακάλαγε συνέχεια, μου έλεγε, κάνε μου κατάσταση με την αδερφή σου, μην αν είναι δυνατόν. Τι άρρωστη. Αν είναι δυνατόν. Τι αρρωστημένο πράγμα. Εδώ είναι πολύ άσχημο όταν ένας πατέρας ζητάει έστω μία σύντροφο ξένη. Πόσο μάλλον όταν ζητάς από το ίδιο στο παιδί να σου φέρει την αδερφή του. Άρα είχες τη μία αυτά, τα ακούσματα, φυσικά, τα βιώματα που έχεις περάσει τα όλο βιώματα. Το διάστημα. Και το κερασάκι στην τούρτα που είναι η υπόνοιες ότι... Και δυστυχώς, θόλωσα και έγινε ό,τι έγινε. Και πραγματικά δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες παραπάνω όσον αφορά αυτό, τι έγινε, πώς έγινε. Okay, σε αυτό δεν θέλω και να σταθώ. Και δεν θυμάμαι κι εγώ πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σταθώ μετά, αφού λοιπόν το έχεις κάνει. Τα πρώτα σου συναισθήματα, πώς αντέδρασες, τι έκανες μετά εκείνο το πρώτο βράδυ? Μετά το περιστατικό. Ναι, μέχρι να εντοπιστεί, τυχαία δηλαδή από έναν... Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
Έχουν σβηστεί όλα αυτά από τη μνήμη μου, πραγματικά. Το πτώμιο εντοπίστηκε τυχαία από έναν περαστικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ένα ταξιτζέι. Ναι, ναι. Όταν μαθεύτηκε, λοιπόν, στην κοινωνία του χωριού εκεί, ότι εντοπίστηκε το πτώμα. Καλά, εσύ δεν είναι κιόλας ότι ήθελες να το αποκρύψεις. Δηλαδή, ήξερες ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν σε σένα, έτσι σίγουρα, δεν είναι. Σίγουρα. Δεν έχεις, δηλαδή. Γιατί το έκανες και έφυγε. Ξέρεις, λοιπόν, ότι μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι αστυνομία, έρχεται σπίτι η αστυνομία. Όχι, εγώ ομολόγησα την πράξη. Πήγες και ομολόγησες, παραδόθηκες. Εγώ ομολόγησα την πράξη. Πριν πας στην αστυνομία, να το πεις, το είπες σε κάποιον δικό σου, ας πούμε, ενημέρωσε τη μητέρα σου. Όχι, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Όταν το έμαθαν η δική μου, η μητέρα μου ειδικά, έπαθε σοκ. Τα πρώτα λόγια που σου είπε όταν σε συνάντησε ή όταν μιλήσατε, δεν ξέρω αν ήταν. Την πρώτη φορά που είδα τη μητέρα μου, ήρθε πρώτη φορά το επόμενο βράδυ που το έμαθε, στο κρατητήριο στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς προσπαθώ να ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Είχε έρθει με φάρμακα και με ενέσεις να με δει. Ήταν κάτι τρομερό. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τη μητέρα μου έτσι. Και εύχομαι να μην την ξαναδώ ποτέ. Όταν πήγες και είπες την πράξη σου στην αστυνομία, τους εξήγησες βέβαια και το γιατί. Τους εξήγησα, αν όχι τα πάντα, τα περισσότερα. Υποθέτω ότι μετά η αστυνομία θα έκανε και περαιτέρω έρευνες, θα πήρε και άλλες μαρτυρίες από τη μητέρα, από τα αδέλφια, από τους γείτονες, από τους συγχωριανούς και όλα αυτά. Σίγουρα. Και όλοι, όντως, είναι αλήθεια ότι όλοι υπερασπιζόντουσαν το δικό σου το πρόσωπο, ας πούμε, και συνενούσαν στο ότι όντως τα πράγματα έχουν έτσι. Ναι, όντως. Όντως. Και γι' αυτό και πλην του πρώτερου έντομου βίου σου, που ήταν επίσης πολύ έτσι, ένα στοιχείο που το έλαβε υπόψη το δικαστήριο, ουσιαστικά εκεί πάτησε και αυτή τη στιγμή είσαι ελεύθερος. Ναι. Το ότι αναγνωρίστηκε από όλους το γεγονός ότι είχατε περάσει πάρα πολύ δύσκολα εξαιτίας αυτού του ανθρώπου μέσα στο. Γι' αυτό, όπως είπα πριν, ήξερε ο κόσμος. Πόσο καιρό ήσουν μέσα? 13 μήνες περίπου. 13 μήνες. Ναι. Είχες απλήτο χρόνο να μείνεις με τον εαυτό σου, να σκεφτείς, να φέρεις στο μυαλό σου πάλι εικόνες από τη ζωή σου, από το περιστατικό. Ήρθανε όλες οι εικόνες. Μπορώ να σου πω ότι το πρώτο βράδυ ειλικρινά έβαλα τα κλάματα. Έκλαιγα σαν μωρό παιδί μες στη φυλακή. Έκλαιγες γιατί είχες μετανιώσει, φυσικά. Γιατί είχες ανακουφιστεί, γιατί είχες λυτρωθεί, γιατί ένιωθες ότι επιτέλους πήρε τέλος. Όλα τα συναισθήματα. Ότι δεν θα ξαναπηληθεί ποτέ κανείς από αυτόν τον είχα άνθρωπο. Είχα όλα αυτά τα συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα. Ναι. Και ταυτόχρονα έλεγα, απορούσα με τον εαυτό μου, έλεγα πώς μπορεί εγώ, αυτό το παιδί, να φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Άρα έχεις μετανιώσει. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι. Και να βρίσκομαι εγώ μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Πώς είναι δυνατόν, δεν το πίστευα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω τώρα, έβλεπες άλλη λύση σε όλο αυτό. Μακάρι όμως, ξαναλέω, να μην είχα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Τα αδέλφια σου, τα δύο, τα μικρότερα που είχε αποκτήσει ο πατέρας σου με την τελευταία του γυναίκα, που ουσιαστικά ήταν και το κοριτσάκι που σου είπε για το πώς νιώθει και τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Τα παιδιά βρίσκονται με τους συγγενείς της μητέρας τους στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή. Δεν τα έχω δει. Μαθαίνεις νέα τους? Δεν μπορώ να μάθω νέα τους από κάπου. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τα έχεις χάσει δηλαδή. Ναι. Σίγουρα θα τα βρω κάποια μέρα. Θέλω να τα συναντήσω. Και επειδή σίγουρα θα μάθουν, αν δεν έχουν μάθει ακόμη τι έχει γίνει, θα μάθουν. Θέλω πολύ να κάτσω να τους εξηγήσω και θέλω πολύ να καταλάβουν τι έκανα και για ποιο λόγο το έκανα. Το διάστημα αυτό μέχρι να ξεκινήσει το δικαστήριο, που ερχόσουν σε επαφή με τους δικηγόρους. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την ανθρωπιά τους πάνω απ' όλα και για τον τρόπο που με στήριξαν ψυχολογικά. Με στήριξαν λες και με παιδί τους. Πραγματικά. Περιμένοντας λοιπόν να γίνει το δικαστήριο και όσο διήρκεσε αυτό και μίσουνα μπροστά στους δικαστές και έκανες την κατάθεσή σου και όλα αυτά,
Εκεί θέλω να μου πεις λιγάκι πώς αισθανόσουν. Εκεί τι γινόταν στην ψυχή και στο κεφάλι σου. Υπήρξαν κλάματα. Ήταν κατάθεση ψυχής μέσα στο δικαστήριο. Δηλαδή όλα αυτά που είχα βιώσει. Τα έβγαλες από 26 μέσα. Χρόνια και δεν τα είχα πει ποτέ, τα έβγαλα όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί τέτοια κακοποίηση και νιώθει ότι πλέον τα βγάζει από μέσα του, έστω και από αυτές τις συνθήκες μπροστά σε ένα δικαστήριο, τον νοιάζει συνέχεια, αν φοβόσουν να... Εκείνη τη στιγμή όχι, δεν υπήρχε ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Τίποτα. Αυτά. Δεν υπήρχε σκέψη επιπλέον για το τι θα γίνει έτσι. Στην πορεία. Ήθελα μόνο να τα πεις. Να βγάλω όλα αυτά που έκρυβα τόσα χρόνια μέσα μου. Αυτό έκανα και γι' αυτό με πίστεψαν και οι δικαστές. Και τους ευχαριστώ πολύ που μου έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όταν άκουσες την απόφαση του δικαστηρίου... Ξέρω, ήταν φοβερό. Δεν το πίστευα. Άρχισα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Και όταν βγήκες έξω... Όταν βγήκα έξω... Σε περίμενε κόσμος, ξέρω... Ναι. Γύρισα στη Ζάκυνθο και μπορώ να πω πως όλοι με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα είπαμε σε καμία περίπτωση. Δεν επικροτούμε την αυτοδικία. Θα σου το έλεγα και εγώ τώρα. Σε καμία χαζεύω την ώρα που μου μιλάς και θα ναι. το έλεγα και εγώ ούτως ή άλλως. Σε καμία περίπτωση το επικροτούμε αυτό, ούτε ηρωποίηση αυτή τη στιγμή. Όχι. Τα όνειρά σου από εδώ και στο εξής. Ποια είναι? Όπως σου είπα, θέλω να μηδενίσω. Να ξεκινήσω μια καινούργια αρχή. Γιατί για μένα τώρα ξεκινάει η ζωή. Πραγματική. Γιατί όλα αυτά τα 26 χρόνια ήταν ένα κολαστήριο. Η ψυχή μου ήταν μαύρη. Θέλω να αφήσω τα πάντα πίσω. Θες να αφήσεις τη Ζάκυνθο? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να μείνω Ζάκυνθο, μπορεί να φύγω από εκεί, δεν ξέρω. Ανάλογος, θα δείξει. Πάντως θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Υπάρχει κάτι με το οποίο θα θέλεις να ασχοληθείς συγκεκριμένο? Αυτή τη στιγμή όχι κάτι συγκεκριμένο, όχι. Οικογένεια θέλεις να κάνεις? Φυσικά. Και θέλω να κάνω και παιδιά. Και πόση αγάπη θα εισπράξουν αυτά τα παιδιά? Και επίσης αυτό, θέλω να δώσω πολύ αγάπη. Κάτι που δεν κοστίζει. Δεν μιλάμε για απλά αγαθά, για να, να προσφέρεις στα παιδί σου πολλά πράγματα. Είναι η αγάπη, είναι ο σεβασμός. Η ασφάλεια. Η ασφάλεια. Και πιστεύω θα τα καταφέρω. Να δώσω στα παιδιά μου δηλαδή ό,τι δεν πήρα εγώ. Σου το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και σου εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.